αυτό το τρίτο φόρουμ πρέπει να παραδεχτούμε επίσης ότι γίνεται σε ένα πιο αισιόδοξο κλίμα από ότι τα προηγούμενα και ειδικά το πρώτο όταν ξεκινήσαμε. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε. Φυσικά και το τραπεζικό σύστημα το ίδιο είναι σε καλύτερη κατάσταση και η οικονομία φυσικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι και δεν υπάρχουν αβεβαιότητες. Όταν το ξεκινήσαμε το FinForum το Μάρτιο του 2021, η Ελλάδα ήταν, αλλά και ολόκληρος πλανήτης, ήταν σε μια εντελώς διαφορετική συγκυρία. Βρισκόμασταν μέσω της πανδημίας, κανείς δεν μπορούσε να πει με βεβαιότητα τι μέλη γενέσθε, για πόσο χρονικό διάστημα θα βρισκόμασταν σε lockdown, αλλά και ποιες ήταν οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις σε κοινωνία και οικονομία. Είναι πραγματικά ιδιαίτερη χαρά και τιμή να απευθύνω την εναρκτήρια ομιλία μου στη σημερινή μερίδα, η οποία έχει πράγματι ένα πολύ πλούσιο και ενδιαφέρον πρόγραμμα. Είναι νομίζω πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό το συνέδριο, το θέμα του συνεδρίου σήμερα, γιατί μιλάμε για την οικονομία και βέβαια ξέρουμε όλοι μας ότι η οικονομία από μόνη της δεν σημαίνει τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θέλω να ομολογήσω ότι είναι και η πρώτη εμφάνισή μου μετά τις προγραμματικές δηλώσεις. Οπότε θα προσπαθήσω να επικεντρωθώ σε ένα κομμάτι του χαρτοφυλακίου που έχει να κάνει με τις υποδομές. Αφήνω στην άκρη επί του παρόντος μεταφορές. Υποδομές οι οποίες πραγματικά, όπως γνωρίζουμε όλοι, έχουν ένα σημαντικό ρόλο σε αυτό που λέμε μεγέθυνση και βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας. Digital euro would be a digital version of what you know as cash. So like your banknotes, just in cash. In case you are confused, then it's getting a bit more complicated. It's the difference between cash and your other payments is mainly the quality of that asset. So when you pay with cash, you pay with a liability of the central bank. That's now technically economics. You have, when you have a banknote, a claim against the ECB.